Dat vilat vigi. Ego voluntat orfo bunia, Jesis glaiesi cuncudunia, Ginicta cane de gorgo, Santa pios nalingi. Ψαλούν όλα τα πουλιά με μια γλυκή τα κυλαλιά. Μεγάλη δόξα σου, Πατέρα, που φέρνεις την καινούρια μέρα το κάθε πλάσμα ταπεινά την ώρα αυτή σε προσκυνά. Μαζί με τα άλλα πλάσματα σου σου στέλνουν ύμνο τα παιδιά σου, για σένα ψάλλουνε γλυκά τα χείλη μας τα παιδικά. Δέξου Θεέ την προσευχή μας που βγαίνει μέσα σαν πατέρας οργικός, το Θείο χάρισε μας πως. Μπράβο! Λοιπόν, κορίτσια, έχω μια καλή ιδέα. Α, μ' αρέσουν οι καλές ιδέες. Σκέφτηκα να πάμε μέχρι το χωριό, να πάρουμε τις ξαδερφούλες σας και να κάνουμε όλοι μαζί μια εκδρομούλα. Να χαρούνε λιγάκι και τα καλυμμένα τα πεντάρφανα. Ζήτω! Έτσι, μπράβο. Έχω και μια άλλη, καλύτερη ιδέα. Αλλά δεν θα σας την πω τώρα. Θα σας την πω μια άλλη φορά. Και αν συμφωνείτε, θα προχωρήσουμε. Να ακούσουμε τώρα. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε. Καλύτερα, τέλεια. Και εσύ θέλεις να ακούσεις τώρα. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Ξέρετε τι σκέφτηκα. Να φέρουμε τις ξαδερφούλες σας εδώ και να ζήσουμε όλες μαζί. Τι λέτε? Ωραία. Ωραία. Πρέπει όμως να είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικές. Να μην κάνουμε τα καημένα τα όρφανα να νιώσουν μειωμένα, ε. Και να μην λυπήσουμε και το Θεό. Ναι, μανούλα μου, εμεί συμφωνούμε μαζί σου. Όμως τη φτώχεια, τα προβλήματα. Τα προβλήματα και τη φτώχεια, μην τα φοβάσαι. Ο Θεός θα τα φροντίσει. Εγώ, λέει, τις χείρες και τα ορφανά θα προστατέψω. Αλλά από το δρόμο των ασεβών θα αποστρέψω το πρόσωπό μου. Ναι. Εντάξει, Γιάννη, εντάξει. Όχι 10, 15% είπαμε. Ναι, παιδί μου, ναι. 15 και αμέσως να δοθεί η παραγγελία. Έτσι. Εντάξει. Άντε, γεια. Γεια τώρα, γεια. Γεια, έχω πολλή δουλειά σου, λέω, ναι. Άντε, γεια. Κωστή. Μάλιστα, πατέρα. Φέρε μου, σε παρακαλώ, τις καταστάσεις της αποθήκης. Ορίστε, πατέρα. Πρόσεξες εδώ το τέλεξ. Είδες πως ανεβαίνει η ζάχαρη διεθνώς στο χρηματιστήριο? Ανεβαίνει. Πράγματι ανέβηκε 10%. Ναι, αλλά αυτό το είδος, άμα το πιάσει ο Ήλιγκος, μπορεί να ανέβει 1, 2, 3 και 10 φορές απάνω. Να παραγγείλω για 2 μήνες τότε. Όχι, παιδί μου. Να παραγγείλεις αμέσως για 6 μήνες. Μάλιστα, πατέρα. Ελάτε, κορίτσι. Από εδώ και πέρα, όλες σας θα με φωνάζετε μητέρα, μαμά, μάνα. Σύμφωνοι.
Μα βέβαια, να σου πούμε και το τραγούδι για τη μητέρα. Ευρώς κολλήσει όλες μαζί. Ευρώς. Συγχωρείτε, μητέρα, αλλά σήμερα δεν θα πάμε μαζί, γιατί βιάζομαι. Γιατί, ρε Παύλο, γιατί δεν σκέφτεσαι τη μητέρα σου που κουράστηκε να μαγειρέψει? Άδικα φωνάζεις, δεν πειράζει. Πώς πήγε η δουλειά σήμερα? Τον Κωστή. Τον Κωστή να ρωτάτε γι' αυτό. Έχει μάθει τη δουλειά απ' έξω και ανακατοτά. Για να ακούσουμε. Πολύ καλά. 10 εκατομμύρια τζίρο κάναμε σήμερα. Για να στο κάνω πιο απλό, τόσο άνετα αισθανόμαστε που αποφασίσαμε να αγοράσω καινούριο αυτοκίνητο. Αμπά, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Είπαμε να σου δώσουμε θάρρος, αλλά όχι κι έτσι. Όχι να μοιάσεις με εκείνους που ξεπαστρεύουν τις πατρικές τους περιουσίες. Μα δεν είναι το ύψος μας, πατέρα. Αχ, και να είχα ένα αμάξι της προκοπής. Όχι. Χίλιες φορές όχι. Δεν θέλω να σε χαλάσω. Την πάτησε με τον αδερφό σου. Εσύ μου έλεγες ότι θέλεις να παντρευτείς, να φτιάξεις οικογένεια. Για κοίταξε εδώ τι γράφουν οι εφημερίδες. Ο Θεός για να προστατέψει την αδύναμη γυναίκα και την οικογένεια. Έβαλε μες στη φύση φρικτές τιμωρίες για τους παράνομους. Και όπως ξέρεις, κανείς παράνομος δεν ξέφυγε. Μήπως οι εφημερίδες, πατέρα, το χρωματίζουν για να κάνουν κάποιο τζίρο? Δεν νομίζω. Αλλά ποιος ο λόγος να παίζεις με τη φωτιά? Εσένα θα σου βρω ένα καλό κορίτσι να παντρευτείς. Οι μάστιγες στη ζωή είναι τόσες πολλές που κανείς δεν ξεφεύγει. Άσε που λένε πως γιατρεύονται. Σφάλουνε όσοι γονείς δεν ενημερώνουν τα παιδιά τους πριν να θρυνήσουν και οι γονείς και τα παιδιά. Πράγματι. Και στο μάθημα της υγιεινής μας δίδαξαν ότι η αμαρτία μοιάζει με την ολόχρηση πηξίδα της Πανδώρας που έκρυβε του κόσμου τη δυστυχία. Εσύ, παιδί μου Σοφούλα, πώς θα πήγε σήμερα με τα μαθήματά σου? Όχι και πολύ καλά. Απεναντίας εκείνη η άλλη, η Μαρίνα, μάζεψε όλα τα έβγε. Σε ποιο μάθημα? Στην έκθεση. Α, δεν θέλω να το βάλεις κάτω. Εγώ θα σου φέρω τον καλύτερο καθηγητή της φιλοσοφικής για να γίνεις η σοφότερη των σοφών. Εμείς στην οικογένειά μας είτε δεν δεχόμαστε. Καλά, καλά. Να, για παράδειγμα πάντοτε η ομάδα μας είναι πάτο. Εσύ μη μας κάνεις αντίπραξη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ έχουμε το κορίτσι, πρέπει να το βοηθήσουμε να πάει μπροστά. Πού αλλού πήρε έβγε, παιδί μου? Στη μουσική. Της λένε ότι τραγουδάει σαν αηδόνι. Άλλο πάλι αυτό. Εσύ μικρέ σταμάτα. Και εσύ Σοφούλα παιδί μου, ψάξε να βρεις ποιος της κάνει ιδιαίτερα. Να του δώσουμε περισσότερα να τον αποσπάσουμε. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Όλα γίνονται. Η μητέρα της λέει της κάνει ιδιαίτερα. Την ώρα του τη στην καρδιά. Στην άδολη καρδιά μας φανερώσου
φως από το φως σου. Καλώ τη Μαρινούλα μας, το καλό μας το κορίτσι. Πώς πήγε το σχολείο? Άμητα ρωτάς, μητέρα. Μας έβαλε ο φιλόλογος τόσο δύσκολες ερωτήσεις που όλοι κοκαλιάσαμε. Ούτε εσύ, Μαρίνα, μου λέει, δεν θα μπορέσεις να απαντήσεις. Χριστέ μου, είπα. Και τότε μου ήρθε η έμπνευση αμέσως και απάντησε σε όλα σωστά. Μπράβο, Μαρίνα μου. Έτσι να κάνεις πάντα. Όταν βρίσκεσαι σε αδιέξοδο, στέλνε τον νου σου στο Θεό και έλπιζε. Η ελπίζει δεν κατεσκήνει, λέει η γραφή. Για πες μας τώρα παρακάτω. Τι έγινε? Έπειτα του είπε ο καθηγητής, για χατήρι της Μαρίνας δεν σας μηδενίζω σήμερα. Α, φαντάζομαι, Μαρίνα μου, πως θα το χαρήκανε όλα τα παιδιά, ε. Ναι, Μανούλα, σαν τρελά κάναν όλοι τους. Μόνο εκείνη η καλή και πλούσια μαθήτρια, η Σοφία, φάνηκε σαν να ζήλεψε λιγάκι. Ζήλεψε, είπες? Ναι, Μανούλα, κάτι σαν ζήλια και φθόνος μαζί. Αγάπη, δείξ' της αγάπη, όσο περισσότερη αγάπη μπορείς. Όταν δείξεις καλοσύνη και αλέξει κακία στον κακό, κάποια μέρα ο Θεός θα τον κάνει να θέλει να πεθάνει για το χατήρι σου με ευχαρίστηση. Καλημέρα, Σοφία. Τι κάνεις? Άφησε τις υποκρισίες. Δεν χρειαζόμαστε την καλημέρα σου. Γιατί, Σοφία μου, τι σου έκανα? Ούτε το μου δεν χρειάζεται. Με συγχωρείς, Σοφία, αν ποτέ σε στενοχώρησα, αλλά επειδή είσαι πολύ καλό κορίτσι, θέλω να γίνουμε φίλες. Βλακίες. Σας παρακαλώ, πάρτε τα θέματα και μοιράστε τα σε όλα τα κορίτσια. Προσέξτε παρακαλώ, δεν είχα την τιμή να σας κάνω μάθημα, αλλά σας παρακαλώ πολύ, εάν δεν γνωρίζετε περί του προσώπου μου, να σημειώσετε ότι είμαι αυστηρός, αυστηρότατος. Λοιπόν, αν πιάσω κάποια να αντιγράφει από τη διπλανή της, θα της πάρω το γραπτό και θα την μηδενίσω. Εξηγηθήκαμε? Βλέπω ότι πήρατε όλοι τα θέματα. Εάν διαβάσετε καλά,
Θα γράψετε και καλά. Εμπρός λοιπόν δουλειά. Ορίστε. Τέταρτο δανείο δεξιά. Τι γίνεται εκεί κάτω? Τι τρέχει? Μήπως μου μαγειρεύετε τίποτα? Με συγχωρείτε, Δεσποινής. Με συγχωρείτε. Πολλές φορές πάει το σταμνί στη βρύση, αλλά κάποτε δεν τα καταφέρει να γυρίσει. Μηδενίζεσαι. Λυπάμαι, Δεσποινής μου. Λυπάμαι πολύ. Μπορείτε να πηγαίνετε. Λυπάμαι πάλι. Χάσατε τους Πανελλήνιους. Αυτό θα γίνει ένα καλό μάθημα για σένα. Και για όλη την τάξη ένας καλός παραδειγματισμός. Απόδειξε τον ένοχο, μη φεύγεις. Γύρισε πίσω. Όχι, ποτέ τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν είναι αξιοπρεπές. Γύρνα πίσω, αλίμονό σου, γύρνα. Καταστρέφεις το μέλλον σου. Όχι. Αύριο θα είναι αργά. Γύρνα πίσω τώρα. Τώρα, αμέσως, τώρα. Όχι. Αυτό δεν το θέλει ο Χριστός. Πολύτσια, ελάτε όλες μαζί να τραγουδήσουμε μια προσευχή. Να βοηθήσει ο Θεός τη Μαρίνα μας, αν έχει κανένα πρόβλημα. Ο άσοδος Παύλος δεν φάνηκε τώρα τις τελευταίες μέρες από το μαγαζί. Αχ, αυτό το παιδί το χαλάσαμε το πολύ χρήμα και το χάσαμε. Δεν το προσέξαμε από την αρχή. Όλη η περιοχή τον έχει στο στόμα της. Όλο αυτό λένε. Να πως χαλάνε τα χρήματα τους νέους. Ελπίζω. Καλώς του. Δεν μου λες. Εσύ γιατί δεν έρχεσαι τώρα τελευταία από το μαγαζί? Όχι κι έτσι. Με συγχώρεις, δεν θέλω να σε προσβάλλω. Αλλά θα δώσω εντολή στο λογιστήριο να μην περνάνε τα προσωπικά σου εντάγματα πληρωμής. Όχι και έτσι, βρε πατέρα. Να μου ήρθανε κάποιες παλαιές παρέες από την Ευρώπη και όπως καταλαβαίνεις έμπλεξα. Αχ, αυτές οι παλιοπαρέες θα σε φάνε. Παντρέψε, πρε παιδάκι μου, να ησυχάσεις. Δεν φοβάσαι τους κινδύνους? Όχι, μάνα, εγώ δεν φοβάμαι. Γιατί να φοβάσαι το φίδι όταν πια θα σε έχει δαγκώσει? Μα τι λες, πατέρα, κλέβω κανένα, ναι. Όχι, γεια μου. Ο κλέφτης κλέβει τον άλλο. Ο άσωτος όμως κλέβει τον εαυτό του. Καλώς τη Σόφη μου, τη Σοφούλα μου. Καλώς μου. Τι έγινε, πώς έγραψες? Τίποτα. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Έλα, θάρρος. Μην απογοητεύεσαι, παιδάκι μου. Η άλλη Μαρίνα πώς έγραψε? Πειρασμός είναι, παιδί μου. Προσευχή και υπομονή και θα περάσει κι αυτό. Όταν
Όταν οι αιρετικοί καταδίωκαν τον Μέγα Αθανάσιο, έδινε θάρρος στον εαυτό του και έλεγε «Συννεφάκι είναι και θα περάσει». Έτσι κι εσύ, δίνε θάρρος στον εαυτό σου. Να προσεύχεσαι μέχρι που το φως θα διώξει το σκοτάδι. Ξέρω, Μανίλε, που συννεφάκι είναι και θα περάσει. Όμως μέχρι να περάσει αυτό το μικρό νόσον, τρέμω και φοβάμαι πως μου κάνει ζημιά. Μην φοβάσαι. Και ο Χριστός μας ακόμα λέει, πρέπει να δυναμώνουμε την πίστη μας για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που οπωσδήποτε θα έρθουν. Κάνει μάλιστα μια τρομερή περιγραφή για τους δύο ανθρώπους. Για τον ένα, που φροντίζει να δυναμώνει την πίστη του και με δυνατή ψυχή περιμένει τις θλίψεις και τις στεναχώριες για να δώσει τη μάχη. Αλλά και τον άλλο, τον αδιάφορο, τον κουτό, που στην πρώτη δυσκολία απογοητεύεται και καταραίει. Θέλω κι εγώ να ακούσω, Μανούλα μου, πώς θα περιγράφει ο Χριστός μας. Ωραία. Τότε λοιπόν, ας μεταφερθούμε όλοι στα χρόνια του Χριστού. Τότε που δίδασκε τα πλήθη. Έλεγε ο Κύριος, με τι να σας παραστήσω αυτόν που πιστεύει στους λόγους μου. Θα τον ομοιάσω με άνθρωπο σοφό, ο οποίος έκτισε την οικία του πάνω σε γερό έδαφος, πάνω στην πέτρα. Όλα γύρω ήταν όμορφα. Οι μέλισσες, τα έντομα, οι πεταλούδες χόρευαν ξέχνιαστα από το ένα λουλούδι στο άλλο. Ξαφνικά, μια μέρα στο γαλανό ουρανό άρχισαν να τρέχουν λευκά σύννεφα. Αλλά σε λίγο να, ακολουθήσανε κατάμαυρα σύννεφα και γέμισαν τον ουρανό. Ένα προμήνυμα κακοκαιρίας. Οι άνεμοι και αυτοί άρχισαν να πνέουν με δύναμη. Ξεσηκώθηκε και η θάλασσα. Οι αστραπές αυλάκωναν τον συννεφιασμένο ουρανό. Πουλιά, ζώα, άνθρωποι, οι πάντες κρυφτήκαν στα σπίτια τους. Να, ήρθε η καταιγίδα. Και η καταιγίδα ξέσπασε πάνω στην οικία του σοφού ανθρώπου πάλι και πάλι και πάλι. Όμως η οικία, αν και τραντάχτηκε κυριολεκτικά από τα θεμέλια, εντούτοις δεν έπεσε. Γιατί ήταν χτισμένη πάνω σε πέτρα. Είδατε πως ο Χριστός μας περιγράφει εκείνον που προσπαθεί να δυναμώσει την πίστη του. Η πίστη μοιάζει με έδαφος από πέτρα. Φοβάμαι, εγώ δεν ξέρω να κολυμπάω. Δεν πειράζει, αγάπη μου. Κολυμπάμε εμείς για σένα. Θέλετε τώρα να δούμε πως περιγράφει ο Χριστός μας αυτόν που δεν έχει πίστη. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ας μεταφερθούμε ξανά στα χρόνια του Χριστού, τότε που δίδασκε τα πλήθη. Τους έλεγε ο Κύριος, πώς να σας παρουσιάσω εκείνον που δεν φρόντιζε να δυναμώνει την πίστη του. Θα τον παρομοιάσω με άνθρωπο άμυαλο και επιπόλαιο, ο οποίος έκτισε το σπίτι του πάνω στην αμμουδιά. Νόμιζε πως θα είναι πάντοτε καλοκαίρι. Όμως ξαφνικά ο καιρός αναστατώθηκε. Τα στοιχεία της φύσεως ξεσηκωθήκανε. Παντού φόβος και τρόμος. Και να, οι πρώτες χοντρές σταγόνες νερού άρχισαν να πέφτουν. Ξεσπάει η καταιγίδα. Τα λουλούδια τσακίστηκαν. Τα έντομα και οι πεταλούδες που νόμιζαν ότι θα είναι πάντα ανηνεμία και καλοκαιριά γελαστήκανε. Και όλα αυτά χτύπησαν την οικία εκείνη η οποία έπεσε. Και η πτώση της ήταν μεγάλη. Γιατί δυστυχώς ήταν χτισμένη πάνω στην άμμο. Εγώ πιστεύω στον Χριστό. Δεν φοβάμαι και δεν ξέρω να κολυμπάω. Πώς θα αποκτήσω πίστη, μητέρα? Λοιπόν, ελάτε όλες μαζί να βλέπουμε την βροχή. Κι εγώ θα σας διηγούμε. Η πίστη είναι αποτέλεσμα γνώσεως. Και η γνώση αποκτάται με την μελέτη του Ευαγγελίου. Και φουντώνει και ριζώνει με την εφαρμογή του Ευαγγελίου. Η πίστη γεννάει την αγάπη προς τον Χριστό. Και η αγάπη προς τον Χριστό διώχνει έξω το φόβο, λέει ο Χριστός. Έξω λοιπόν ο φόβος, έξω το άγχος. Φοβάμαι μην έχω κι εγώ άγχος όταν μεγαλώσω. Άγχος λες? Γιατί να έχουμε άγχος, παιδί μου? Μήπως εμείς θα κυβερνήσουμε τον κόσμο? Αν ο Θεός δεν κάνει τη γη να καρπίσει, μάταια πασκίζει ο Γιώργος. Να κάνουμε το καθήκον μας, παιδί μου, και τα άλλα να τα αφήσουμε στον πατέρα μας τον ουράνιο. Δίχως μέρημνα ή αγωνία ή άγχος, όπως το λες. Γιατί να ανοίγουμε τα αυτιά μας στις απογοητεύσεις του διαβόλου? Γιατί? Τόσο κακό κάνει το άγχος στον άνθρωπο, Μανούλα. Τόσο πολύ, παιδί μου. Ο Άγιος Ιωάννης λέει στην Κλίμακα ότι το άγχος είναι η κόρη της απιστίας. Αλλάζουμε τίποτα με το άγχος. Γι' αυτό το λέει και ο Χριστός. Μη μεριμνάτε. Δηλαδή μην έχετε αγωνία. Μην έχετε άγχος. Ποιος μεριμνών, λέει,
δίνατε προστίνες στην ηλικία αυτού πήχην έναν. Κατάλαβες, Μαρίνα μου? Κατάλαβα. Όμως φταίνε οι κακές σκέψεις. Ειδικά τη νύχτα. Να φέρνεις στο νου σου όλους εκείνους τους μεγάλους Αγίους. Τους τυφλούς, τους παράλυτους, τους ασθενείς, τους πολύτεκνους. Και να ευχαριστείς μαζί τους. Και να δοξολογείς τον Θεό που σε αξιώνει και σένα να κουβαλάς ένα μικρό σταυρό. Για να ανταμυφθείς την ονιότητα. Εγώ, λέει ο Χριστός, όποιον αγαπώ τον ελέγχω και τον παιδεύω. Επίσης, σκέψου τα κάλλη του παραδείσου που μας περιμένουν. Σκύρτησε από χαρά και αγαλίαση και φώναξε μαζί με τον Απόστολο Παύλο: δεν με ενδιαφέρουν τα παθήματα του κόσμου μπροστά σε αυτά που θα έρθουν. Δηλαδή, εσύ με τις καλές σκέψεις νικούσες τις κακές. Μα ναι, με το φως σκόρπιζα το σκοτάδι. Επαναλάμβανα τα λόγια του Ευαγγελίου. Πάσαν την μέρη μνάν σας επιρρύψατε επί το Θεό. Και έλεγα, εγώ, Χριστέ μου, έκανα ό,τι μπορούσα. Τώρα στα αφήνω όλα. Όλα στα αφήνω, Χριστέ μου. Και ό,τι θέλεις εσύ, ας γίνει. Είμαι έτοιμη ακόμα και να πεθάνω. Και ηρεμούσα. Έλα, κορίτσι μου. Έλα. Έλα, σου φίλα, παιδί μου. Κάτσε. Χαμογέλασε λίγο. Ε, τι μάτια είναι αυτά τα βάλες σήμερα? Δεν μπορώ, πατέρα μου. Δεν μπορώ. Πάει να σπάσει η καρδιά μου το στενοχώρι. Όχι κι έτσι. Όχι απελπισίες. Ξέρω, δεν έγραψες. Ε, και τι έγινε? Εδώ, παιδί μου, είναι σαν να βρισκόμαστε στον πόλεμο. Στη μάχη θα έχουμε και τραυματίες και θύματα. Ξέρω εγώ από αυτά. Έλα τώρα. Έλα. Ξέχασέ τα, δεν πειράζει. Δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Έλα. Μην κάνεις και έτσι, τα ξέρουμε. Τα μάθατε? Τι, τι ξέρετε? Δεν χρειάζεται και να είσαι και προφήτης. Να, ότι απέτυχες και πέτυχες η μαθητριά σου ή πως την ψάλλεις κάθε μέρα. Άφησε τέλος πάντων να ζήσει και κάποιος άλλος. Ορφανό κορίτσι, όπως μας λες είναι. Μην είσαι και τόσο ασυνείδητη. Κύριος βοηθός μου, και ου φοβηθήσω με τι ποιήσιμη άνθρωπος, λέει ο ψαλμός. Κι αλλού, έλπισον επί Κύριον και αυτό σε διαθρέψει. Και πάλιν, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Γι' αυτό, Μαρινούλα μου, μη λυπηθείς επειδή έκανες το θέλημά του. Αυτός και από το πικρό βγάζει γλυκή. Μα είναι δυνατόν από τέτοια απελπιστική κατάσταση να βγει κάτι καλό, μητέρα? Μην αμφιβάλλεις, ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μητέρα, αφού ο Θεός είναι παντοδύναμος, γιατί τον εξουδετερώνει τελείως τον κακό σατανά? Αυτό δεν συμφέρει τον άνθρωπο. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, σήκωσε τον πειρασμό και δεν σώζεται κανείς. Αν ο Παλαιστής δεν έχει αντίπαλο, πώς θα γίνει μεγάλος? Όταν ο άνθρωπος κινήσει τις δυνάμεις της ψυχής του, τότε καίγεται και εξαφανίζεται ο σατανάς. Και ο άνθρωπος νικά και στεφανώνεται στην αιωνιότητα. Δηλαδή είναι χρήσιμη η κακία του σατανά, μητέρα? Χρησιμότατη, παιδί μου. Όπως ο ηλεκτρισμός, τα φάρμακα και ένα σωρό άλλες επικίνδυνες δυνάμεις όταν χρησιμοποιούνται σωστά. Γι' αυτό έτσι σας θέλω. Να αποκτήσετε πίστη και να λέτε στο Θεό, Χριστέ μου. Φώναξε να έρθουμε προς εσένα, να περπατήσουμε μαζί σου πάνω στη θάλασσα της ζωής. Και ας υψώνονται τα βάσανα σαν κύματα. Και σφυρίζει ο σατανάς τους ορθολογισμούς του. Εμείς θα ταινίζουμε μόνο εσένα, που είσαι το φως του κόσμου. Αλήθεια, Μανούλα, πόσες φουρτούνες συναντάει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή? Ιδίως η δίκαιη, Μαρίνα μου. Το λέει και ο Χριστός. Πολλές είναι οι θλίψεις των δικαίων και εκ πάσων αυτών θα τους ελευθερώσει ο Κύριος. Και αλλού πάλι λέει, σε αυτόν τον κόσμο θα συναντήσετε πολλές θλίψεις, αλλά θα αρσείτε, διότι εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Τα ακούσατε? Θα αρσείτε. Δηλαδή έχετε θάρρος. Μη φοβάστε.
Μήπως αποουσιάζει κάποια από δίπλα σας? Εδώ η Μαρίνα, κύριε. Περίεργο. Η Μαρίνα ανάλογη. Είναι καλό κορίτσι. Όχι, δεν είναι άρρωστη. Ερχόμασταν μαζί, μα φαίνονταν στενοχωρημένη. Μόλις φάνηκε το σχολείο, γέμισαν τα μάτια της δάκρυα και έτρεξε προς την Παναγίτσα. Εσύ που πηγαίνεις, της φίλης, θέλω να τόσο πρώτα. Αξίζω. Έλα, έλα τώρα, φτάνει. Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Ναι, αλλά γιατί δεν με πρόδωσες? Τι, ήθελες να μοιάσω του Ιούδα? Σε τι μπορώ να σε βοηθήσω? Έχω ένα πρόβλημα βουνό, κυρία. Όχι και έτσι. Δεν είσαι μικρό παιδί, είσαι μεγάλο κορίτσι. Έλα, πες μου το πρόβλημά σου και θα σε βοηθήσω. Έλα, Επαμεινώντα, με ακούς? Ναι, η Σοφία έφυγε δίχως να προβληματίσει. Δεν ξέρω, ήταν πολύ χλωμή και κατακίτρινη. Να μην πάθηκε τίποτα. Δεν ξέρω, κάτι τρέχει. Κάτι τρέχει, Επαμεινώντα μου. Ίσως να τσακώθηκε με εκείνη την κακιασμένη τη μαθητριά τη, τη Μαρίνη. Θα επέμβω δυναμικά. Θα πάω αυτοπροσώπως. Η οικογένεια Επαμεινώντα δεν δέχεται ήττες. Τρεις γενναίες κρατήσαμε το όνομά μας ψηλά. Όχι, Επαμεινώντα μου, και να παρεξηγηθείς με τους καθηγητές και να τα πληρώσεις το παιδί. Εντάξει. Μη φοβάσαι. Έννοια σου. Ο έμπορος ξέρει τι κάνει. Ναι, εντάξει. Άντε, γεια. Τι λες, κοριτσάκι μου. Κυρία Κωνσταντινίδου, σε παρακαλώ, αν έχεις την καλοσύνη, φώναξέ μου τη Μαρίνα Σχοινά από την τρίτη λυκείου. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Συγγνώμη που διακόπτω, η διευθύντρια θα ήθελε τη μαθητρία Μαρία Σχοινά. Κυρία. Ναι, παιδί μου, έλα. Πήγαινε, Μαρίνα. Μαρίνα, παιδί μου, η Σοφία μας είπε πως δίχως να το καταλάβεις έμπλεξε σε κάποια περιπέτεια, κορίτσι μου. Όχι, κυρία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όχι, Μαρίνα, υπάρχει και παραυπάρχει.
Όχι, δεν το δέχομαι. Ησύχασε, παιδί μου, ησύχασε. Να συστηθώ. Πατέρας της Σοφίας. Ιδιοκτήτης των εμπορικών καταστημάτων Επαμεινώντας. Καθίστε, καθίστε. Πολύ χαιρόμαστε για την τιμή που μας κάνατε. Όπου κι αν πάω, πάντοτε το ίδιο μου λένε. Όταν λέμε για την τιμή που μας κάνατε, δεν εννοούμε τα εμπορικά σας καταστήματα, κύριε Επαμεινώντα, αλλά για την ευτυχία σας που έχετε ένα τόσο καλό κορίτσι σαν τη Σοφία. Καταλάβατε? Για να φτάσετε να τη θαυμάζετε, ούτε κι εγώ ξέρω πόσα έχω ξοδέψει σε ιδιαίτερα. Οι κανόνες τι, τέλος πάντων. Σε τι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι, κύριε Επαμεινώντα? Η Σοφία, η κόρη μου, εδώ και τρεις μέρες ούτε τρώει, ούτε κοιμάται, ούτε μας λέει τι έχει. Η εμπορική μου διέστηση όμως μου λέει ότι με κάποια συμμαθήτριά της τσακώνεται. Στο λόγο της εμπορικής μου τιμής, σας βεβαιώνω πως το παιδί μου είναι αθώο. Αθωότατον. Από πάσης απόψεως αθώο. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Λοιπόν, Σοφούλα, τα άκουσες και μόνη σου. Πολύ λυπάμαι να το έχασες το παιχνίδι. Πατέρα, τι είναι αυτά που λες? Ποιος σας είπε να έρθετε εδώ? Μα τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Συμφωνήσατε να με τρελάνετε εδώ μέσα? Σόφη, Μαρίνα, πηγαίνετε στην τάξη σας. Ακούσαμε τα παράπονά σας και ξέρουμε τι θα κάνουμε. Εμπρός, φύγετε αμέσως. Μαρίνα, την είπατε? Μάλιστα. Αυτή είναι με την οποία τσακώνεται η κόρη μου? Μάλιστα, αυτή. Ευτυχώς που δεν μου τη συστήσατε μόλις μπήκα. Γιατί κι εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα. Όχι και έτσι, κύριε Επαμεινώντα. Η κόρη σας ήρθε εδώ για να κατηγορήσει τον εαυτό της ότι το βιβλίο που βρέθηκε στους διαγωνισμούς μπροστά στη Μαρίνα δεν ήταν της Μαρίνας, αλλά δικό της, της Σοφίας. Η Σοφία ισχυρίζεται και επιμένει ότι έπρεπε να μηδενιστεί η ίδια και όχι η Μαρίνα. Καταλάβατε? Πώς? Η Σοφία, η κόρη του μεγαλοβιομήχανου Επαμεινώντα, έκανε τέτοια καταγγελία? Μάλιστα, κύριε Επαμεινώντα. Κύριε ηλίθεια, το κουτορνίθι! Πάει, πάει, θα τη διαγράψω από κόρη του μεγαλοβιομήχανου. Και οι άλλοι, τέλος πάντων, είναι μόνο το όνομά της. Η Μαρίνα λέει ότι το βιβλίο ήταν δικό της και όχι της Σοφίας. Πώς? Πώς τι έτσι? Και δεύτερο κουτορνίκι! Τι είναι αυτά, κύριε Επαμεινώντα? Δηλαδή, συμφωνείτε κι εσείς μαζί τους? Βεβαίως συμφωνώ μαζί τους. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, θα το πω. Θα το πω γιατί θα σκάσω και πριν το που... Δεν το είπα. Είδατε? Δεν το είπα. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε γιατί ξέρετε εγώ είμαι λίγο ελευθερόστομος. Μα προς Θεό, κύριε Επαμεινώντα, πώς μιλάτε έτσι? Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ μην πείτε ότι συμφωνείτε κι εσείς μαζί τους γιατί... Φύγετε τα εμπορικά μου αισθήματα και θα με ξαναγκάσετε να... Μην εκπλήτεστε. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Δεν πρέπει να ταραχτούμε. Ο κύριος Επαμεινώντας ζει στο δικό του κόσμο. Τι είπατε, κυρία Διευθύντρια? Εδώ, κυριέ μου, είναι εκπαιδευτήριο. Εδώ προσπαθούμε να μορφώσουμε χριστούς πολίτες. Δεν μπήκατε σε κανένα εμπορικό όπου οι άνθρωποι αλληλολιστεύονται με την πλάστιγκα του συμφέροντος. Το εμπόριο είναι η ληστεία, κυρία μου. Ληστεία νόμιμη, λέει ο Χρυσόστομος. Υπερβάλλει! Δεν νομίζω. Τι περισσότερο έκαναν οι μικροί έμποροι όταν τους είπε ο Χριστός ότι έκαναν τον οίκο του Θεού σπήλαιο ληστών. Ο Θεός έδειξε την αγάπη, όχι τα χρήματα. Και τότε πέστε μου, ποιος δεν είναι ληστής ή πλούσιος? Ποιος περνά και ποιος δεν περνά από την τρύπα του δελωνιού? Και ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει στον παράδεισο, κυρίες μου!
Πλούσιος είναι ο καθένας ο οποίος έχει περισσεύματα. Σκοπός του Ευαγγελίου είναι να ταπεινωθεί κάθε άνθρωπος ενώπιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος δεν είχε που την κεφαλή κλίνε. Όμως εμείς πρέπει να σεβαστούμε και όχι να κατακρίνουμε αυτά τα παιδιά που έδειξαν αρετή. Παρακαλώ, λέγετε. Τον κύριο Επαμινόρδα. Κύριε Επαμινόρδα, σας ζητάω το τηλέφωνο. Ευχαριστώ. Εδώς. Αχ, Αναστασία μου, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Η κόρη μας κλαίει και οδύρεται γιατί δεν τη μηδενίσανε και οι καθηγήτριες της δίνουν συγχαρητήρια. Ακριβώς όπως τ' άκουσες. Εδώ, παιδί μου, για να συνεννοηθείς, πρέπει να ξέρεις κινέζικα. Όχι και κινέζικα, κύριε Επαμινόντα. Όχι και κινέζικα. Σήκωσε το μηδενισμό και τον εξευτελισμό η Μαρίνα και δεν με πρόδωσε. Μπράβο, καλώς είναι. Μπράβο, αρετή. Μπράβο, κουταμάρα. Δεν συμφωνώ, πατέρα. Η καλοσύνη αξίζει περισσότερο από τα υλικά αγαθά. Τελικά δέχτηκε την πρόσκλησή σου η Μαρίνα. Θα έρθει. Ναι, μητέρα, θα έρθει. Προσέξτε όμως, όχι επιδείξεις, όχι φαντασίες και σνομπαρίσματα, γιατί αυτή είναι φτωχή και προσγειωμένη και θα στενοχωρηθεί. Εντάξει, μη στενοχωριέσαι. Τι να φορέσω, Μανούλα. Η Σοφία έχει καλέσει όλες τις φίλες της για να με γνωρίσουν. Μη σε απασχολεί αυτό, Μαρίνα μου. Θα βρω εγώ ένα από τα δικά μου τα παλιά, θα στο συγγυρίσω και θα το φορέσεις. Γεια. Δεν θα είναι βέβαια της μόδας, αλλά μη δίνει σημασία σε τέτοια πράγματα, παιδί μου. Να το λες, εμείς δεν κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να είσαι φτωχή και τίμια. Λες να είναι έτσι, μητέρα. Και βέβαια έτσι είναι. Αν είχαμε μάτια αγγέλων και μπορούσαμε να δούμε, θα βλέπαμε τις καθαρές ψυχές των φτωχών και τίμιων ανθρώπων. Και σε κάθε βήμα θα φωνάζαμε μαζί με τον Απόστολο. Μακάρι η φτωχή στην ύλη και πλούσιοι στην πίστη. Ο φτωχός πιστεύει στο Θεό και ουδέποτε εγκαταλείπεται. Ο πλούσιος πιστεύει στα πλούτη του και τελικά απατά. Πόσο θάρρος μου δίνεις, Μανούλα. Να σου πω κι άλλα. Τίποτα δεν κάνει σεβαστότερη και ωραιότερη μια νέα από τον ανετήμια. Αλήθεια, μητέρα. Και βέβαια. Άκουσε το καλά αυτό, γιατί είναι αποδεδειγμένο. Όλοι οι γονείς, αλλά και οι νέοι, ονειρεύονται μια τέτοια νέα για να κάνουν έναν καλό και τίμιο γάμο. Μη στεναχωριέσαι, Μαρίνα μου. Υπάρχει και Θεός που κάνει θαύματα. Τα θαύματα δεν λείψανε ποτέ από το σπίτι μας. Ανησυχούσες για το φόρεμα. Πρόσεξε όμως τι είπε ο Χριστός. Αν τα άνθη του αγρού που αύριο θα μαραθούν και θα καούνε, ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τίνει τόσο όμορφα, πόσο μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Και για προσέξτε, τα πτηνά του ουρανού ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν. Κι όμως ο πατέρας σας ο ουράνιος δεν τα αφήνει να πεινάσουνε. Πόσο μάλλον εσάς ο λιγόπιστη. Πράγματι είμαστε λιγόπιστοι. Οι άνθρωποι σε κάθε τους βήμα πρέπει να ευχαριστούν με όλη τους την ψυχή το Θεό. Α, να κόψουμε λίγα και από αυτά. Ναι. Στη Μαρινούλα μας. Τι όμορφα λουλούδια. Πού τα βρήκες? Είναι από τον κήπο μας. Τα στέλνει δώρο η μητέρα μου.
Και μου είπε πως θέλει να έρθεις κι εσύ μια μέρα σπίτι μας να σε γνωρίσει και να τραγουδήσουμε όλες μαζί. Ναι, Μαρίνα, έτσι. Να πούμε και κανένα τραγούδι να ειρηνέψει η ψυχή μας. Να πάμε. Έλα το να ανεβούμε πάνω να γνωρίσεις και τη μητέρα μου. Καλώς στη Μαρίνα μου. Πολύ χαίρομαι και συγκινούμαι που σε γνωρίζω. Κι εγώ πάρα πολύ. Η Σοφία μιλάει πάντα με ενθουσιασμό για σας. Τι να σου πω, Μαρίνα μου. Από τότε που έδειξες τόση αγάπη στη Σοφία, της έφυγαν τα νεύρα. Εξαφανίστηκε το άγχος, η κατήφια, η στενοχώρια. Όχι ότι είναι παιδί μας, αλλά πολλές φορές το πρόσωπό της μοιάζει με άγγελο. Η αλήθεια είναι πως η Σοφία έχει και ταπείνωση και αγάπη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά των αγγέλων. Έλα, Μαρίνα, τώρα να γνωρίσεις τις φίλες μου. Να σας συστήσω τη φίλη μου Μαρίνα. Γεια σας. Από εδώ η Χριστίνα, ναι, η Δήμητρα και η Ελένη. Όλες καλές κοπέλες, με ήθος και αρχές. Ακούσαμε πως έχεις δυνατό μυαλό και καλή καρδιά. Ευγενική όπως πάντα, η Σοφία υπερβάλλει. Κορίτσια, ελάτε να πάρετε λίγους ξηρούς καρπούς. Προσωπικότητα. Ο Κωστής είναι ο αδελφός μου. Σχόλασα τη δουλειά του και ήρθε. Πάνε τα παλιά. Τώρα έχει στρωθεί στη δουλειά. Τύπος και υπογραμμός. Και καλό παιδί. Γεια σου, κορίτσα. Τι κάνετε? Κωστή, έλα να σου γνωρίσω την παρέα μας. Από εδώ η φίλη μου η Μαρίνα που λέγαμε. Χαίρο πολύ. Εσείς είστε που κλέβατε μαζί στα διαγωνίσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν εσείς οι 20άριδες, οι μαθητές του 20, ξεστρατίζετε και κλέβετε και φαίνε στα μάτια του καθηγητή σαν τη μύγα στο γάλα, ενώ εμείς είμαστε μαθητές του 11 και 12. Ανοίγετε κι εσείς βιβλίο. Α, και να αντέγραφε δεν θα με πίστευε ο καθηγητής. Εγώ ήμουν γεννημένος μόνο για το εμπόριο. Μόνο τα εμπορικά καταλαβαίνω. Σ' άρεσε όμως και το παιχνίδι. Ναι, πράγματι. Το παράκανα κι αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πηγαίνω. Ελέστε. Ευχαριστώ, γεια σας. Μπράβο, Σοφία. Έχεις κάνει μια σπουδαία εκλογή να έχεις μια καλή φίλη σαν τη Μαρίνα. Είναι κοπέλα μ' αρετές. Κακό λόγο δεν θα ακούσεις από τα χείλη της για κανέναν. Και αν της κάνεις κακό δεν θα σε μισήσει. Τη ρώτησα, πώς θα καταφέρνεις, βρε παιδάκι μου. Και τι σου είπε? Να, έχω, λέει, κι εγώ ελαττώματα, όχι ολίγα. Αλλά η μητέρα μου είπε, όταν αισθανθείς την κακία μέσα σου, να επιπλήττεις τον εαυτό σου για να μην ξαναβλαστήσει. Είναι ορφανή, μου είπες. Έχει κι άλλα αδέλφια. Δύο άλλες αδελφές και τρεις ορφανές ξαδελφούλες. Ζούνε όλες μαζί. Για σύνθημα φωνάζουν έξω η σαπίλα από το σπίτι μας. Ζούνε μια ζωή όλο αγάπη και ωραίο αγνό τραγούδι. Μια τόσο μεγάλη όμως οικογένεια, Σοφούλα μου, θα είναι πολύ φτωχή. Ναι, ναι, φτωχή μεν σε χρήματα. Αλλά πλούσια σε παιδιά, σε αξιοπρέπεια, σε τιμιότητα και πίστη στην πρόνοια του Θεού. Για όλα αυτά αισθάνονται μεγάλη υπερηφάνεια. Όχι υπερηφάνεια. Τι λες, Κωστή? Όταν τη φτώχεια τη συνδυάσεις με την τιμιότητα, φαντάζει σαν διαμάντι, λέει η κυρία Κατερίνη. Η
Είναι ανώτερο πράγμα να είσαι πλούσια, αλλά απλή και καταδεκτική. Και προπάντων ευσεβής και πονόψυχη, Σοφία μου. Για να το λες εσύ αυτό, Μαρίνα μου, έτσι πρέπει να είναι. Παντού υπάρχει ευτυχία, αλλά ειδικά στην απλότητα. Στον καιρό του Βυζαντίου οι χριστιανοί βιοπορούσαν σε απλά επαγγέλματα, συνήθως χειρονακτικά. Λέγανε κάτι πρέπει να κάνουμε, να ζούμε απλά, δίχως να πειράζουμε τον Άγιο Νόμο του Ευαγγελίου. Τόση ευσέβεια έκανε τότε οι άνθρωποι, ε! Ναι, αλλά μάθε, Σοφία μου, ότι όσο αποφεύγει κανείς το χρήμα, τόσο αυτό αρχίζει και τον κυνηγάει. Έτσι τότε σηκώθηκε και από τη Ρώμη ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος και πήγε στα πόδια του και έκτισε την πρωτεύουσά του. Και εκείνοι που μέχρι χθες απέφευγαν τα πλούτη, ξαφνικά έγιναν χωρίς πόλεμο και πονηριές, οι πλούσιοι και δυνάστες του κόσμου για 1100 χρόνια. Λες να γίνει και με εμάς αυτό, Μαρίνα? Όχι, εγώ δεν θα το ήθελα αυτό, Σοφία μου. Η αληθινή ευτυχία βρίσκεται στην απλή ζωή. Όσο κανείς ξεφεύγει από τα αναγκαία, τόσο βάζει απάνω του ματαιότητες, μέρημνες, σκοτούρες, μανίες άσκοπες. Μήπως αυτά δεν δίδασκαν και οι αρχαίοι σοφοί? Μοναδικός πλούτος είναι πράγματι το μεγαλείο του Χριστού. Άδικα θα ψάχνεις να βρεις ωραιότερο ιδεώδες, καλύτερο φίλο, ασφαλέστερο προστάτη από τον Χριστό. Κάτω! Γεια σου, Μαρίνα. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Η Σοφία είναι καλά? Δώσεις πολλούς χαιρετισμούς. Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Με συγχωρείς. Είμαι λίγο βιαστική. Γεια σου. Γεια σου, Μαρίνα. Γεια σου. Έλα. Έλα πέρα. Ορίστε, καθίστε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κοριτσάκι μου. Να είσαι καλά. Να σε χαίρεται η μαμά σου και η Παναγία να είναι κοντά σου. Ευχαριστώ. Εκείνο τον Κωστή, τον αδελφό της Σοφίας, όπου και να πάω τον βρίσκω μπροστά μου. Έτσι, ε. Λες να είναι τυχαίο? Α, δεν νομίζω, Μανούλα. Φοβάμαι πως με παρακολουθεί. Να σου πω, δεν τον γνωρίζω καθόλου για να ξέρω πώς σκέφτεται. Εσύ πάντως, λίγα λόγια. Να τον χαιρετήσεις όταν σε χαιρετήσει με ευγένεια και τελεία και παύλα, ε. Εσύ να προσέχεις τα λόγια σου. Σαν μια τίμια και αξιοπρεπής κοπέλα που θα εμπνέει εμπιστοσύνη σε όποιον τη συναντήσει. Ναι, Μανούλα. Όλοι οι νέοι ψάχνουν για μια ιδεώδη κοπέλα. Να τους στηρίξει το όνομα και το σπίτι τους. Τα ακούτε και εσείς οι μικρότερες? Ναι, μαμά. Ναι, μαμά. Τις καλές κοπέλες τις ψάχνουμε σαν τα διαμάντια. Γι' αυτό να είστε προσεκτικές από τώρα. Η Άννα είναι πολύ καλό κορίτσι. Όχι ότι είναι ανιψιά του γαμπρού μου. Καλή ίσως να είναι μητέρα, αλλά δεν με έχετε πείσει όπως είναι, όπως τη θέλω εγώ. Εύπορο κορίτσι είναι, από καλή οικογένεια είναι. Τι άλλο θέλεις? Πώς εννοείς την καλή οικογένεια, βρε γυναίκα? Επειδή έχει λίγα λεφτά, μπορεί να είναι και καλή οικογένεια? Εσύ, Σοφούλα, τι λες γι' αυτό? Θέλετε να ακούσετε? Για να ακούσουμε, αδερφούλα. Το είχαμε θέμα στην τάξη. Η καθηγήτρια είπε ότι όποια έχει ελληνοπρεπείς και χριστιανοπρεπείς αρχές, αυτή είναι η καλή οικογένεια. Μίλησα και εσύ, ρε Κωστή, που είσαι ο ενδιαφερόμενος. Επειδή είσαι καλή μητέρα, δεν σημαίνει πως όλος το σώμα είναι καλό. Δεν πρέπει να ξεχνάς πως εγώ είμαι από την οικογένεια του πατέρα μου και είμαι τύπος ιδιότροπος και έχω κι εγώ τις ιδιορυθμίες μου. Θέλω τη νέα να σου μοιάζει. Πόσο σε θαυμάζω όταν καταλαβαίνεις τον πατέρα και δεν καυγαδίζεται. Πόσο σε αγαπώ για την υπομονή και την ευγένειά σου. Μπράβο, ρε Κωστή. Εσύ μου μοιάζεις. Εμείς οι δυο είμαστε αυθόρμητοι. Γι' αυτό με παρεξήγησαν προχθές που πήγα στο σχολείο. Εσύ θέλεις γυναίκα να σε ψήνει το ψάρι στην κατσαρόλα και όχι στα χείλη. Καλά, καλά. Θα βάλεις και εσύ νερό στο κρασί σου και θα ζήσετε. Δεν λέω, μητέρα, θα βάλω και εγώ νερό στο κρασί μου. Αλλά ας να βρούμε μια κοπέλα καλή και τίμια και ας είναι και φτωχή.
Όχι και φτωχή, όχι και φτωχή. Να έχει λίγα χρήματα και όλα τα άλλα που θέλεις. Πρώτα καλή και τίμια και μετά τα χρήματα, πατέρα. Μάλιστα τα χρήματα δεν θα είναι όρος. Όπως έκαμες και εσύ με τη μητέρα μου και δεν το μετανιώσατε. Έτσι δεν είναι? Καλά, καλά. Συμφωνώ, Κωστή. Εμείς οι δυο σκεφτόμαστε το ίδιο. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε στα ίσα. Τότε βρέστε εσείς την ύφη και εγώ κάνω το προξένιο. Εσύ να κρατάς την αξιοπρέπειά σου. Αν είναι από το Θεό, θα έρθει να σε ζητήσει. Αν είναι από τον άλλον, ο Θεός θα τον ξορίσει. Αν έρθει, θα τον δω κι εγώ. Θα κουβεντιάσουμε, θα μιλήσουμε και μαζί. Και ό,τι μας φωτίσει ο Θεός. Δεν σημαίνει, Μαρίνα μου, ότι επειδή έχει χρήματα μας κάνει κιόλας. Αν δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει χριστιανική οικογένεια, εγώ, Μανούλα μου, και ο γιος του Κρίσου να είναι, δεν τον θέλω. Γεια σου, ρε Κωστάκη. Πώς πάντα κέφια, ρε αδερφέ? Από κέφια, να. Όλο κέφια και τίποτα άλλο, αδερφούλη μου. Καλό παιδί είναι εκείνος ο φίλος ο Αλέκος. Και ο Χρήστος, και ο άλλος ο Δήμος. Δεν φαίνονται για κακά παιδιά. Αν δεν ήταν καλή αδερφούλη, θα τους έκανα εγώ παρέα. Έτσι δεν είναι? Να. Όμως χάσαμε εκείνο τον Χρήστο, άρα βωνιάστηκε γι' αυτός. Άντε, τόσο μικρός. Ναι, αλλά και οι άλλοι κάτι μαγειρεύουν κι αυτοί. Μη μου πεις. Κι εσύ? Κι εγώ, αδερφούλη, γιατί όχι? Έλα ρε μαζί μου, διασκεδάσουμε λίγο τα νιάτα και άστα αυτά για αργότερα. Πόσους κινδύνους δεν περικλεί δική σου διασκέδαση, αδερφούλη? Μπορείς να κάνεις κάτι με το αζημίωτο? Νομίζω σκάκι είναι η ζωή. Έκανες ένα βήμα λάθος, αργά ή γρήγορα θα σου έρθει στο κεφάλι, αδερφούλη. Και αυτό φοβάσαι, ρε. Τι αυτό, Παύλο μου? Έχεις γίνει και λίγο θρησκευόμενος τώρα τελευταία. Σαν να σε είδα τις προάλλες και έκανες σταυρό στο τραπέζι. Κακό είναι. Όχι, δεν λέω. Αλλά απλώς παραξενεύτηκα, γιατί η δική μας δεν είναι και πολύ πολύ της εκκλησίας. Εγώ πήρα από τους παππούδες μου, αδερφούλη μου. Καλά, βλέπω, βλέπω. Δεν σοκάρεσαι, έχεις και χιούμορ, ε. Άντε, γεια. Γεια σου, Μαρίνα, τι κάνεις? Γεια σου, Κωστή. Τι κάνεις, Σοφία? Πολύ καλά. Εσύ πού πηγαίνεις? Σπίτι μου και έχω αργήσει και λίγο και η μητέρα μου θα ανησυχεί πολύ. Θα σε πάω εγώ, Μαρίνα. Α, όχι. Όχι, σε ευχαριστώ. Αυτό είναι αδύνατον. Γιατί όχι? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να, προχθές πήρα τη Γεωργία. Η Γεωργία είναι καλό κορίτσι, Κωστή, και πιστεύει και στα πλούτη της. Εμείς ένα καλό όνομα έχουμε και αν το χάσουμε, χαθήκαμε. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Πολλούς χαιρετισμούς στη Σοφία. Τι καλή κοπέλα που είναι. Πόσο σωστά σκέφτεται. Φοβάται κανείς να κάνει σπίτι με τέτοια νέα? Όχι, φυσικά. Για να φτάσουμε όλοι κι ψηλά στην κορφή. Στην κορφή τη μεγάλη, την πανόρια κορφή. Κι ψηλά με τα στέρια φως κατοικεί. Ο Χριστέ τις καρδιές μας κράτησε τις αγνές, για να γίνουμε φώτα σε χιλιάδες ψυχές. Ο Χριστέ της αγάπης, το ζητάμε πολύ.
στρατοί του Χριστού μας θα βαδίζουμε μπρος και θα γίνουμε όλοι τα παιδιά του φωτός. Είναι ο δρόμος μεγάλος, άλλη φορά πολύ. Αυτή τη φίλη σου τη Μαρίνα, τη βρήκα στη στάση. Πλήθος κόσμου. Και με αυτή την απεργία είπα να την πάρω. Αλλά δυστυχώς στάθηκε αδύνατο. Πού να την πας, Κωστή? Πώς, στο σπίτι της. Δεν είσαι στα καλά σου. Η κυρία Κατερίνα όλα αυτά τους λέει στο σπίτι. Προσέχετε το όνομά σας. Είναι χρυσάφι το καλό όνομα στις μέρες μας. Άκου, Θράσος, να σου ζητήσει να μπει στο αμάξι του. Από πού πήρε τόσο θάρρος ο... Ας μην κρυβόμαστε, Μαρίνα μου. Όλα αυτά τα πλουσιόπεδα με τα αυτοκίνητα αρπάζουν τις κοπέλες και καταστρέφουν τη ζωή τους. Το λένε και τα Ευαγγέλια. Έχει προφητεύσει για αυτούς τους τύπους της εποχής μας ο Απόστολος Παύλος με δρυμύτα τη γλώσσα. Τι λέει, Μανούλα? Να λέει, όποιος το ναό του Θεού διαφθείρει, θα τον καταστρέψει αυτόν ο Θεός. Γιατί ο ναός είναι ιερός και ναός είναι τα σώματά μας, Μαρίνα μου. Γι' αυτό, κορίτσι μου, πρέπει να προσέχουμε από όλους αυτούς. Και σε γάμο να μας ζητήσουν και χρήματα να έχουν για μας δεν κάνουνε, κορίτσι μου. Για τον εαυτό σας ξέρετε να διαλέγετε. Για μένα σώνει και καλά να μου δώσετε τη συγγένισά σας που τρέχει συνέχεια στις δισκοθήκες. Με συμβουλεύετε μη το ένα, μη το άλλο. Αποφασίζω, θα πάω να ζητήσεις τη Μαρίνα. Εντάξει. Αφού το θέλεις, θα πάω. Χαίρετε. Είμαι η κυρία Αναστασία, η μητέρα της Σοφίας. Περάστε. Σας περίμενα. Ευχαριστώ. Σας ακούω. Όπως σας είπα και από το τηλέφωνο, κυρία Κατερίνα μου, θέλουμε τη Μαρίνα σου για τον Κωστή μας. Την έχουμε όλοι μέσα στην καρδιά μας. Ξέρουμε βέβαια πως δεν έχει πρίκα, αλλά αυτό να μην σας στενοχωρεί καθόλου. Και εμένα ο επαμεινώντας μου έτσι με πήρε. Ήξερε ότι έπαιρνε ένα τίμιο και καλό κορίτσι. Τι αξία έχουν τα πλούτια εδώ που τα λέμε. Σας ευχαριστούμε για την που μας κάνετε, αλλά η Μαρίνα, ξέρετε, είναι συντηρητικό κορίτσι και θα πρέπει πρώτα να της μιλήσω. Καλά. Βασίζομαι σε σένα, κυρία Κατερίνα μου. Αν δεν βρω προβλήματα με τη Μαρίνα, τότε να μου στείλεις τον Κώστα να μιλήσουμε. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε ένα πετυχημένο γάμο. Εσείς την ξέρετε τη Μαρίνα, ενώ εγώ δεν έχω δει καθόλου το παιδί. Καλά δεν τα λέω, κυρία Αναστασία μου? Φυσικά, φυσικά. Έτσι είναι. Γεια σου, Καρούλα, τι κάνεις? Καλά, εσύ τι κάνεις? Καλά. Αυτή που μπήκε εσείς, Κατερίνας, δεν είναι η γυναίκα του Παμινώντα που έχουν τις υπεραγορές? Ναι, ναι, τη βλέπω καλοντημένη, καλοφτιαχμένη. Κάτι θα μαγειρεύει. Μπας και φέρνει κανένα συνοικέσιο να μας πάρει τη Μαρίνα. Τι θέλω για το γιο μου, το Χρήστο. Κάνε κάτι, Καρούλα. Εγώ θα ρωτήσω και θα σου πω.
Αυτή είσαι ο γιος είναι όνομα και μη χωριό, άσωτος γιος του Παμινόντα. Ησύχασε, Κωστάκη μου. Ησύχασε, αγόρι μου. Μη μου στενοχωριέσαι. Έλα, μπήκε το νερό στα βλάκι. Έλα, μη φοβάσαι, δεν θα τη χάσεις τη νύχτη. Μόνο θα περάσεις από το κόσκινο της πεθεράς, ε. Γι' αυτό να πάρεις δώρα γλυκά μαζί σου, μη σε περάσουν και για τσιγκούνι, ε. Εντάξει, μη μου στενοχωριέσαι. Το ξέρω το γιο του Επαμίνοντα, δεν είναι καλός, Κατερίνα μου. Με τα χρήματα του πατέρα του κατάστρεψε τη ζωή του στην αμαρτία. Δεν είναι για την οικογένειά σας. Βγάζει καρπού στο δέντρο που δεν άνοιξε στη ζωή του την άνοιξη. Και ποιος τα πεφτά, αν επιτρέπετε. Ο Μανάλης, ο Μπακάλης, όλη η γειτονιά γι' αυτό συζητεί. Αυτοί είναι εχθροί και ανταγωνιστές του. Και ο Κουρέας, ρώτηξε από το πέρα και θανάτης. Βγαίνει κάπνος χωρίς φωτιά. Καπνός όχι. Λόγια όμως όσα θέλεις. Άστα, άστα, μην τα συζητάς, μην τα συζητάς. Γεια σου. Γεια. Όλη η γειτονιά το ξέρει το γιο του Παμινόντα. Τι αξία έχει το μήλο, Μαρίνα μου, όταν το σαράκι το τρώει από μέσα. Μα δεν έπρεπε να τηλεφωνήσει τη μητέρα του να τον στείλει. Δεν έχει σημασία. Μπορεί και να τον βοηθήσουμε να διορθωθεί. Πώς σου φαίνω, μαμά, είμαι ωραίος. Κούκλος. Γεια σου. Καλή τύχη, αγόρι μου. Και εμείς ξέρουμε ότι τα καλά κορίτσια είναι πολύ πολύ στη ζήτηση. Και εδώ ισχύει ο νόμος που σου φοράς και ζήτησες, μητέρα. Εδώ κι αν ισχύει για τις τίμιες κοπέλες. Καλώς ήρθες, Κωστή. Πέρασε μέσα να γνωρίσεις και τη μητέρα μου. Ποιος είναι αυτός πάλι που μπήκε στο σπίτι της Κατερίνας. Μήπως είναι κανένας υποψήφιος γαμπρός για τη Μαρίνα. Έννοια σου και θα μάθω, θα σου πω. Ναι, να σε χαρώ, κυρία Χαρούλα μου. Θέλω να βάλω το γιο μου σε αυτή την οικογένεια. Μη βιάζεσαι και έχει 6 στη σειρά. Τέτοια οικογένεια που είναι και 60 να έχει θα φύγουν σαν διαμάντια. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, κυρία Κώστα. Ελάτε, περάστε, καθίστε. Τι να σας κεράσουμε. Ένα ποτό, ένα αναψυκτικό, καφέ. Έχουμε καφέ ευρωπαϊκό, γλυκό, τι θέλετε. Θα πάρω ένα καφεδάκι ελληνικό. Θα είναι έτοιμο σε 2 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κωστή, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Επειδή γνώρισα και τη μητέρα σου και τη Σοφία, που πολύ την αγαπώ. Κι αν δεν γίνει το συνοικέσιο, δεν πρέπει να στεναχωρηθούμε. Όχι και να μην γίνει, κυρία Κατερίνη. Ξέρεις, Κωστή μου, το όνειρο της Μαρίνας είναι να δημιουργήσει μια καλή χριστιανική οικογένεια με αρχές και να εμπνεύσει και στα παιδιά της το ίδιο. Μα κι εγώ γι' αυτό τη ζήτησα. Η Μαρίνα, ξέρεις, είναι ένα συμμαζεμένο κορίτσι. Από τον παππού μου κατάμε την ίδια γραμμή. Την έχω διδάξει ποτέ να μην τζακωθεί με τον σύζυγό της, ό,τι κι αν συμβεί. Για το καλό των παιδιών μας, αποβλέπουμε σε ένα νέο ηθικό και με αρχές. Επειδή κι εγώ έχω αρχές. Γι' αυτό τη ζήτησα, κυρία Κατερίνη. Ποιος δεν θέλει μια σοφρονισμένη νέα για να κάνει μια καλή χριστιανική οικογένεια. Καλά τα λες, Κωστή μου. Αυτό λέει και ο Θεός. Ουδέν αντάξιον σόφρονος ψυχής. Μόνο που έχουμε κάποιες διαφορές, δυστυχώς. Διαφορές. Δεν νομίζω. Σαν τι διαφορές, κυρία Κατερίνη. Ακούσαμε ότι ο γιος του Παμινόντα με εκείνο το αυτοκίνητο τριγυρνάει συνεχώς τη ζωή της ασωτίας. Και αυτό το πράγμα μας έχει κρυώσει.
Εμείς, παιδί μου, έχουμε άλλη σειρά. Ο γιος του Επαμεινόντα. Εγώ, όχι, όχι, κυρία Εκατερίνη. Δεν νομίζω. Αδύνατον. Λες, Κωστή, λες να φταίνε οι κακές γλώσσες. Οπωσδήποτε, κυρία Εκατερίνη. Εξάλλου, γι' αυτό και ο πατέρας μου βιάζεται να με τακτοποιήσει. Λιμάνι είναι η οικογένεια στην εποχή μας, λέει. Από λόγια, πολύ καλά τα λες, Κωστή. Η Σόφη ξέρει όλη μου τη ζωή, κυρία Κατερίνη, και πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με τη δική σας. Τι γίνεται, ρε Κωστή? Γιατί τόση θλίψη? Να, τους αρέσω, μου είπανε, αλλά ακούσαν ότι είμαι άσοδος ιός και κρυώσανε. Ποιος μπορεί να μας κατηγόρησε? Ή μήπως δεν με συμπαθεί η Μαρίνα? Όχι, Κωστάκη μου. Η εμφάνισή σου σίγουρα τους άρεσε. Αφού μου το είπε η μητέρα της. Άμα δεν βρω κανένα πρόβλημα από τη Μαρίνα, θα σου τηλεφωνήσω να μου τον στείλεις. Δεν κατάλαβες? Σε παρεξηγήσανε. Ναι, μητέρα, το κατάλαβα. Σε πέρασαν για τον αδελφό σου. Ναι, μητέρα, αλλά μπορούσα εγώ ποτέ να κατηγορήσω τον αδερφό μου? Ποτέ, ποτέ. Νομίζω μόνο η Σοφία μπορεί να σώσει την κατάσταση. Εύκολα το κρύο νερό γίνεται και πάγος. Μη στεναχωριέσαι. Καλοκαίρι είναι. Τίποτα δεν παγώνει. Σοφούλα μου, αν στα αλήθεια ο Κωστής θέλει να φτιάξει μια καλή χριστιανική οικογένεια, υπάρχουν τόσες και τόσες χριστιανικές ομάδες, τόσες και τόσες ορθόδοξες χριστιανικές οργανώσεις. Μπορεί να μπει σε αυτούς τους κύκλους, όπου ζει ακόμα η τιμή και η αξιοπρέπεια. Καλά το λέτε. Η εκκλησία μας είναι κυβωτός σωτηρίας. Δεν είναι έτσι? Και βέβαια έτσι είναι, Σοφία μου. Σκέψου λογικά. Δεν είναι ελληνικό έθιμο να ψάχνεις να βρεις καλή σύζυγο στις δισκοθήκες. Αυτό να πεις στον Κωστή. Στις δισκοθήκες αποκλείεται να έχει ένας επιτυχία. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά πες ότι και αυτό μπορεί να συμβεί. Όλα γίνονται. Γιατί να ψάχνεις στα σκύβαλα να βρεις διαμάντια, όταν στην Ελλάδα μας, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν τόσα και τόσα ηθικά αδαμαντορυχεία. Πάντως ο Κωστής στη Μαρίνα έκανε την καλύτερη εκλογή. Ναι. Το είπα κι εγώ στη Μαρίνα. Ότι ο Κωστής είναι πολύ καλός έμπορος. Εμπορική είναι η εκλογή αυτή? Είπε ο Κωστής. Η Μαρίνα είναι καλή και αγνή νέα. Να γιατί τη ζήτησε. Ξέρει να διαλέγει. Αυτό λέω κι εγώ. Αλλά η Μαρίνα είναι αγνή. Ο Κωστής είναι. Ή θα πούμε, δεν πειράζει, ο Κωστής έχει χρήματα. Τα χρήματα όλα τα σκεπάζουν. Ακόμα και ένα σάπιο παρελθόν. Προς Θεού δεν διαφωνούμε. Κι εγώ έχω τις ίδιες αρχές. Γι' αυτό και ο Κωστής διάλεξε σωστά μια πολύτιμη νέα και παράβλεψε τη χρηματική πρικοθυρία. Συμφωνώ, παιδί μου. Αλλά αν το φως είναι ασύγκριτα πολυτιμότερο των χρημάτων, τότε η αγνότητα υπερβαίνει κάθε πλούτο. Αν ένας δεν την έχει, είναι φτωχός. Αν την είχε και την έχασε, έχασε κάτι περισσότερο από το φως του. Τόση σημασία και ευαισθησία αποδίδει ο χριστιανισμός στην αγνότητα, κυρία Εκατερίνη. Οι ποιητές την παρομοιάζουν σαν μια σταγόνα δροσιάς πάνω στα πέταλα των λουλουδιών που ξυπνούν την αυγή. Μια σταγόνα δροσιάς στο φως του ήλιου λάμπει σαν το διαμάντι. Όμως, αν κάποιος απρόσεκτος τη χτυπήσει, τότε όλοι οι ωκεανοί του κόσμου δεν φτάνουν για να την αντικαταστήσουν. Φοβάμαι, Σοφούλα μου, δεν γίνεται τίποτα. Ίσως κάτι μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται, μπλέξαμε. Άρα, βανιάσα τον Κωστή μας. Τι νέα, γιατί είσαι σκεπτική? Να, Παύλο μου, έχουμε κάτι μπερδεματάκια. Μπερδεματάκια, σαν τι, ρε Σόφη? Να, τους πήγε ο μικρός και του πάνε. Εσύ δεν είσαι ο γιος του Επαμεινόντα? Μα για σένα ναι, λένε οι πάντες ότι είσαι ο άσωτος γιος. Και εμείς εδώ έχουμε άλλη σειρά. Καταπικράθηκε το παιδί και έφυγε. Ωραία συμφορά. Για μένα ακούσανε και ο Κωστής τα φορτώθηκε. Άλλος κάνει και άλλος πληρώνει. Δεν άνοιγε ο βλάκας στο στόμα του να τους εξηγήσει ότι ο άστος γιος είναι αδερφός του. Κάνει ο Κωστής τέτοια πράγματα? Δεν το ξέρεις? Πού είναι ο Κωστής? Πήγε στο νησί να μείνει λίγο με τη γιαγιά του. Να ξεσκάσει λίγο από τα στενοχώρια του. Δεν γίνεται. Θα πάω να τον φέρω. Θα πάμε μαζί να εξηγήσουμε τους ανθρώπους ότι δεν είναι σωστό κοντά στα ξηρά να καίγονται και τα χλωρά.
Ποιος ήταν αυτός ο νέος πρίγκιπας της Ουαλίας που μας ήρθε χθες το βράδυ, Κατερίνα μου? Δεν τον ξέρεις? Δεν τον έχεις ξαναδεί? Όχι, πρώτη φορά τον είδα. Εσύ μου είπες ότι ξέρεις το γιο του Παμινόντα. Πώς δεν τον κατάλαβες τώρα? Α, αυτός ήταν. Δεν του μοιάζει. Δεν τα μάθες? Κλειστή η σουπεραγορά του Παμινόντα, Κατερίνα μου. Γιατί? Ο γιος του προκομμένος με τη συγκακιά παρέα του και με το αυτοκίνητό του πήγε και τσάκιστηκε για να στο νοσοκομείο. Αχ, τα καημένα τα παιδιά. Ο Θεός να τα κάνει καλά. Μαρίνα μου, δεν έχει σημασία που το διώξαμε το παιδί. Πρέπει να πάμε να τον επισκεφτούμε. Κατά την εντολή, ασθενής ήμουν και ούκ επισκέψαστε με. Κυρία Παμινόντα. Α, με συγχωρείτε, συγγνώμη. Τι τρέχει? Με συγχωρείτε, σας περάσαμε για κάποιον άλλον. Κάποιον άλλον Παμινόντα ασθενή στον πέμπτο όροφο? Τέτοια σύμπτωση αποκλείεται. Α, δεν αποκλείεται, είμαστε σίγουρες. Μια στιγμή, μπορεί να είναι συγγενής. Έχετε καμιά συγγένεια με τον κύριο Παμινόντα που έχει την υπεραγορά? Ναι, πατέρας μου είναι. Είμαι ο μεγάλος του γιος. Γιος? Μα τότε ο Κωστής? Ο μικρός μου αδελφός είναι. Εσείς ποιες είστε? Δεν ξέραμε ότι ο κύριος Παμινόντας έχει κι άλλο γιο μεγαλύτερο. Εμείς είμαστε... Εγώ είμαι η κυρία Κατερίνη Σχοινά. Από εδώ η κόρη μου η Μαρίνα, η Μαρία, η Ελενίτσα. Όλοι είστε στενοί οικογενειακοί φίλοι με την οικογένειά σας. Εσάς δεν σας έχουμε ξαναδεί όμως. Πού να με δείτε που μόνο τις πρωινές ώρες πηγαίνω σπίτι? Πάντως χαίρομαι. Χαίρομαι και συγκινούμαι που σας βλέπω. Και ομολογώ για πρώτη φορά ότι υπάρχει ένας καλός και μεγάλος Θεός. Και εμείς χαιρόμαστε. Γιατί ανακαλύψαμε ότι διακατέχεστε τα ωραία οικογενειακά σας ιδιώματα. Εμείς τα μπερδέψαμε λιγάκι. Ακούσαμε για το ατύχημα και νομίζαμε πως ήταν ο Κωστής. Και ήρθαμε να το δούμε λίγο το παιδί. Ανακάλυψη ναι. Ωραία όμως όχι. Ξέρετε, οι γονείς μου έχουν δύο γιους. Ένα σύνετο κι άσο, το πούμε εγώ. Και ένα συνετό και φρόνιμο που είναι ο Κωστής. Ο μεν Κωστής ανεβάζει το όνομα του πατέρα μου στον ουρανό και εγώ το κατεβάζω στον Άδη. Δύο αδέλφια. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Δύο διαφορετικοί κόσμοι. Μια Ανατολή και μια Δύσης. Μια κόλαση και ένας παράδεισος. Όχι και έτσι. Όχι και έτσι. Ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Αν δεν πιστεύετε, ρωτήστε και θα μάθετε καλύτερα. Εξάλλου θαύμα είναι που παρεξηγηθήκατε και ήλθατε εδώ. Ο Θεός σας έστειλε εδώ για να αποδώσει δικαιοσύνη. Το αισθάνεσαι εσύ αυτό? Καθόλου δεν αμφιβάλλω. Εσείς γιατί αμφιβάλλατε για τον Κωστή? Επειδή έχει ένα κακό αδελφό? Μήπως αυτός είναι κανόνας ο κακός αδελφός να έχει αδελφό κακό? Μήπως τα δάχτυλα είναι όλο το ίδιο? Προλίγο έβλεπα τις τριανταφυλιές και τα λουλούδια έξω από τον μπαλκόνι.
Και σκεφτόμουν και έλεγα, αν και συγγενεύουν με τον Βούρκο, αν και έχουν τις ρίζες τους μέσα στο χώμα, λάσπη στην κοπριά, στο κρύο, έως στο σκοτάδι. Εν τούτης τα πέταλά τους είναι πεντακάθαρα και ευωδιάζουν. Λουλούδι και διαμάντι από το Θεό είναι για σας ο Κωστής. Γιατί να τον χάσετε? Γιατί? Γιατί δεν μου δίνετε τη χαρά στη γνωριμία μας αυτή? Να πείτε πρώτα σε μένα το ναι. Λοιπόν, ναι. Ναι, Παύλο. Δεχόμαστε. Η πολλή αγάπη σου για τον Κωστή νίκησε. Όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν γίνεται. Α, τι να σου κάνω, μωρέ Κωστή μου. Τι να σου κάνω. Άμα δεν θέλει ο Θεός, τίποτα δεν γίνεται. Να, ως και ο Φουκαράς ο Παύλος πήγε να βοηθήσει και αντί να βρεθεί εκεί, βρέθηκε στο νοσοκομείο. Ουράγιο. Ουράγιο θα τα ξεπεράσεις. Κάθε εμπόδιο για καλό. Λοιπόν, θα μπούμε μέσα να το δούμε, να δούμε τι γίνεται. Τα λουλούδια εδώ. Γεια σου, Μαρίνα. Σοφία. Ω, τι ωραία έκπληξη. Καλώς ήρθατε. Τι κάνεις, παιδί μου? Καλά, μητέρα. Γεια σας. Τι ευχάριστα πράγματα βλέπω εδώ, ε. Μπράβο. Πώς είσαι, γιώκα μου? Καλή, μητέρα. Μπράβο. Έτσι, έτσι. Σε θέλω γερό. Πόσο χαίρομαι σήμερα. Σας διαβεβαιώ. Από σήμερα αγαπώ κι εγώ το Θεό. Γιατί δεν ανταποδίδει κακό στο κακό. Από σήμερα αλλάζω ολότερα δρόμο. Μπαίνω στο δικό σας δρόμο. Χαρείτε και φιληθείτε. Συγχαρητήρια, Κωστή. Κυρία Κατερίνη μου είπε να σου πω το ναι. Με τόσο καλό Παύλο. Ήταν αδύνατο να μην πω το ναι. Νίκησε η αγάπη και η ταπείνωση του Παύλου. Σημαίνει για εσπερινό. Σημαίνει για εσπερινό. Στη μακρινή ρημό κλεισιά. Στη μακρινή ρημό κλεισιά. Ψάχνω να βρω την εκκλησιά. Ψάχνω να βρω την εκκλησιά. Που σημανε εσπερινό. Που σημανε εσπερινό. Στη ζωή πιστός, διν διν διν.